passing the door. Lately, not the misses, I must have been scoring. Speaking of the misses, I'm watching the. Φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή I Love Bet. Μπήκαμε και εμείς πλέον στην παρέα του Sporty Web TV και μαζί θα παρακολουθήσουμε, θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε στοιχεία χρήσιμα από τα κουπόνια της κάθε μέρας που θα είμαστε και θα κάνουμε εκπομπή. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κάθε Τρίτη και Παρασκευή, λοιπόν, με χρήσιμα tips να σας βοηθήσουμε, να δώσουμε ουσιαστικά ένα μπούσουλα για το πώς θα κάνετε, θα καταλήξετε στην τελική σας επιλογή. Στοιχηματικές αναλύσεις, στατιστικά στοιχεία και από όλα, από όλα, από όλα, από όλα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έτυχε σήμερα, λοιπόν, η πρώτη μας εκπομπή να είναι την ημέρα που ο Ολυμπιακός παίζει το δυνατό ευρωπαϊκό του παιχνίδι. Μάτς στο Μόναχο, κοντά στην Πάγινο, όπου παίζει και την πρόκριση φυσικά. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς και όλοι ξέρουμε ποια είναι η Bayern. Η Bayern ενδεικτικά, να σου πω τώρα, μια και μπήκαμε απευθείας στο ζουμί της υπόθεσης. Για πες. Ότι στα 20 επίσημα παιχνίδια της φέτος έχει μόλις 2 ήττες. Μια στο Champions League την προηγούμενη αγωνιστική από την Arsenal. Μια ήττα στα πέναλτι από την Wolfsburg στις αρχές της χρονιάς στο Super Cup. Και μια ισοπαλία πριν 3 αγωνιστικές, αν δεν κάνω λάθος, με την Eintracht της Frankfurt. Καταλαβαίνει κανείς δηλαδή ότι έχει από τα 20 μάτς που έχει δώσει τα επίσημα, τα 17 είναι νικηφόρα. Καλά, και δεν είναι μόνο αυτό. Σκοράρει κατά ρυπάς, έτσι, σε κάθε αγώνα και στο πρωτάθλημα και στο φυσικά, ναι. Champions League. Στα δύο τελευταία έχει σκοράρει 10 γκολ, ας πούμε. Οπότε από την αρχή ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο να φέρει εις πέρας. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Στο το απέδειξε και πρόσφατα. Δεν ήταν... Το απέδειξε και πρόσφατα. Εντάξει, ναι. δεν είναι συγκρίσιμες δυνάμεις κατά τη γνώμη μου το η Bayern με την Arsenal, αλλά είδες και εσύ ότι τουλάχιστον η ψυχολογία και του Ολυμπιακού πλέον, ναι, εκτός έδρας παιχνίδια του, ακόμα και του Champions League, είναι εντελώς διαφορετική. Πάει διαβασμένος ο Μάρκος Σίλβα, είναι η αλήθεια αυτό. Και πραγματικά, άμα το έλεγε κανείς πριν ξεκινήσει ο όμιλος στην κλήρωση, ότι ο Ολυμπιακός ήταν πέμπτη αγωνιστική να διεκδικεί την πρόκριση στο Μόναχο. Ο Μάρκος Σίλβα, όπως είπες, πάει διαβασμένος, αλλά πάει χωρίς τον Μποτία. Χωρίς τον Μπουλίδο, χωρίς τον Μπουχαλάκι. Ναι. Μπορεί να δούμε. Εντάξει, λογικά η ενδεκάδα θα είναι αυτή που είχε κατατάξει με την Arsenal. Mm-hmm. Εντάξει, την Dacosta και η Σιώβα θα είναι στο Ιστόπερ. Λογικά, ο Λαντελαουή δεξιά, ο Μαζακού αριστερά, ο Κασάμι λίγο στα Στόπερ. Μπροστά ο Μπράουν, Σεμπά και Πάρντο αριστερά. Λογικά ξέρει. Λογικά, και σύμφωνα με τη συνέντευξη τύπου του Μάρκο Σίλβα κιόλα, ξέρει. Εξασφαλίζει την πρόκριση. Εξασφαλίζει την πρόκριση. Έτσι, πολύ ακριβώς. Δύσκολο μάτς. Ακόμα και το βαθμός που. Φυσικά οι αποδόσεις είναι. Είναι φαβορή η Bayern. Έτσι. Το 1-15 ας πούμε δεν υπάρχει καμία αξία. Στο 15 και 1-20 να ήταν πάλι το ίδιο. Σε αυτό το μάτς θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα άλλο εναλλακτικό στοίχημα που θα αφορά τα corner. Και αυτό γιατί. Εντάξει, ξέρουμε όλοι την Bayern, βγάζει 1 εκατομμύριο επιθέσεις σε κάθε. Σε κάθε μάτσο. Ο Ολυμπιακός σε 2 εκτός έδρας παιχνίδια έχει παραχωρήσει την κατοχή. Λογικό είναι άλλωστε έτσι, όταν παίζει μέσα στην Arsenal, ειδικά να παραχωρήσει την κατοχή. Αλλά καλύτερα με την κύλη λειτουργία δεν επιτρέπει πολλές καθαρές τελικές προσπάθειες. Από τις 19 της Arsenal, ας πούμε, στο προηγούμενο μάτσο που είχε στο Λονδίνο και στις 12 στην Δυναμό, δέχτηκε τα γκολ που του αναλογούσε. Σε αυτά τα μάτσα παραχώρησε 8 και 7 κόρνερ αντίστοιχα. Mm-hmm. Έτσι. Κάτι που σημαίνει ότι η κατοχή ήταν 63% για την Arsenal και 56% για την Dynamo. Ωραία. Να το πούμε έτσι στα στατιστικά, για να το αναλύσουμε. Mm-hmm. Οπότε σήμερα αυτά τα νούμερα, αν σκεφτούμε ότι έχει απέναντι την Bayern την πιο διαστημική ομάδα. Η οποία να σημειώσουμε πιθανότατα. Δηλαδή, ναι. Και αποτέλεσμα να έχει εκείνη την ώρα δεν σταματάει κιόλας. Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς αυτό είναι ότι δεν σταματάει. Ευνοεί ακόμη περισσότερο, λοιπόν, σε καμία περίπτωση η Bayern. Mm-hmm. Οπότε αν βάσει λογική, αυτά τα νούμερα θα αυξηθούν κοντά στην Bayern. Mm-hmm. Κάτι που σημαίνει ότι μπορούν τα 10 corner να φτάσουν πολύ άνετα ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο, ανάλογα βέβαια τη ροή του παιχνιδιού και πώς θα ξεκινήσει. Αν ο Ολυμπιακός πιστεύω κρατήσει χαμηλά τα σκορ το 0-0 στο ημίχρονο, είναι πολύ πιθανό να δούμε και over 10 corner. Εντάξει, βέβαια μπορεί να βοηθήσει και ο Ολυμπιακός. Προφανώς θα προσπαθήσει να επιτεθεί και να βοηθήσει. Mm-hmm. Οπότε θα κρατήσουμε αυτό το ειδικό στοίχημα, over 10 μισό corner που είναι σε απόδοση 2-10 κατά μέσο όρο στις ποινές εταιρείες. Ναι. Μια χαρά. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή απόδοση για το μάτς. Τώρα δεν υπάρχει λόγος να πάμε σε κάτι άλλο.
Είπαμε, ο Άσον είναι 15, η Σοπαλία στο 7,75 και το διπλό κυμαίνεται από 16,75 mm-hmm. μέχρι και 20 Φεύρουα το βρίσκουμε. Ωραία. Τώρα το over πάλι δεν έχει καμία αξία, είναι over 2,5-1,35-1,30 εκεί. Να το πάω over 3,5 πιστεύω η γνώμη μου είναι δεξιό ένστικτο. Όχι το βέβαιο επίδημα Ολυμπιακό. Έτσι. Ένστικτο δεν θα ανέβει πάρα πολύ το σκορ. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακό θα το κρατήσει κατά κάποιον περίεργο τρόπο. Οπότε θα το απέφευγα εγώ το over του 1,30 απ' έξω. Αν και είναι πολύ λογικό να συμβεί. Τέλος πάντων, έχουμε μετά το επόμενο ματς του ομίλου. Είναι το ματς ανάμεσα στην Arsenal και την Dynamo Ζάγκρεπ. Όπου... Arsenal τώρα. Ναι. Σε πολύ, όπου η Arsenal σε πολύ περίεργη φάση. Δηλαδή η τελευταία της νίκη, από ό,τι έψαξε και βρήκα, ήταν τελευταία της νίκη επίσημη σε παιχνίδι από σε όλες τις διοργανώσεις. Ήταν τα τέλη Οκτωβρίου. Από τότε έχει χάσει 5-1 από την Bayern. Το θυμόμαστε όλοι την προηγούμενη αγωνιστική. Ισόπαλη 1-1 με την Tottenham, από την καλύτερη Tottenham. Είχε πολλές καλύτερες ευκαιρίες η Tottenham να πάρει το παιχνίδι. Και τελευταία την περασμένη αγωνιστική που ιτήθηκε 2-1 από τη West Brom. Αν και προηγήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, με τον Ζηρού. Ναι, προηγήθηκε με τον Ζηρού και τελικά ιτήθηκε. Mm-hmm. Ουσιαστικά δηλαδή τα τελευταία 2-1, τρία παιχνίδια της όλα έχουν φανερώσει το goal-goal. Έτσι, και εξήν της άλλης για σήμερα, οι απουσίες της πάλι συνεχίζουν να είναι πολλές. Αρτέτα, Κοκλέν, Μακροχρόνια Τσαμπερλέιν, ο Τσέσκι, ο Γουόρκο, του Έλμπερ, ο Ίσιτ κτλ. Παρ' όλα αυτά θα το πάρει πιστεύω το ματς κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Για να βγει και τρίτη τουλάχιστον, βέβαια θα υπάρχει ακόμα η αμφιβολία. Η αμφιβολία, ναι, γιατί δεν έχει κρυθεί η πρόκληση. Εκτός αν ο Ολυμπιακός πάλι καταφέρει κάνει το θαύμα και πάρει ισοπαλία έστω. Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, αν τα πάρουμε με τη λογική, ο Ολυμπιακός χάνει στο Μόναχο. Ναι, οπότε οι Arsenal νικάει, θα πάνε ισόπαθμη τελευταία αγωνιστική που παίζεται στο Καραϊσκάκι. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα θέλει και ήττα ακόμα, αλλά με διαφορά. Με διαφορά 0-1, ναι. 0-1-1-2, με 2-3 πάνε. Δυναμό Ζάγκρεπ λοιπόν τώρα. Αντίπαλο. Δυναμό Ζάγκρεπ. Στην πρώτη αγωνιστική. Έτσι, με στην Κροατία. Τελευταία. Πήρε 2 σερί νίκη στο πρωτάθλημα. Έτσι. Βέβαια, νομίζω ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα. Καλά, σε καμία περίπτωση. Γιατί όταν αντιμετωπίζει την Bayern για τον Ολυμπιακό και την Arsenal, είναι αλλιώ να αντιμετωπίζει την Ύστερα, α πούμε. Mm-hmm. Προφανώ. Λοιπόν... Παρ' όλα αυτά είναι μια καλή ομάδα, μια σκληροτράχηλη που παλεύει. Είδαμε ότι έχει επιθετικέ αρετέ. Λοιπόν, στου ομίλου μέχρι στιγμή μετρά. Μόνο ήττες, στα δύο εκτός. Στα δύο εκτός, ναι. Ενώ με τα προκριματικά, σε τα 5 μάτς φανέρωσαν το over. Αυτό είναι ένα καλό στατιστικό. Καλό στατιστικό για το over, ναι. Το ευνοεί και το παιχνίδι της Arsenal σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή... Εδώ που τα λέμε τώρα πιστεύω ότι η Arsenal θα μπει πολύ δυνατά και θα το πάρει από το ημίχρονο το μάτς. Για να καθαρίσει, για να έχει και την ησυχία της μετά, εντάξει. Αλλά τώρα βέβαια ποτέ δεν ξέρεις, ίσως να... Και η Δυναμό έχει δείξει ότι μπορεί να επιτύχει. Μπορεί να κάνει και ζημιές μεγάλες. Μπορεί να κάνει ζημιά, αλλά δεν πιστεύω ότι θα καταφέρει να κάνει ζημιά στην Arsenal αυτή τη φορά. Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Εντάξει, μην ξεχνάτε ότι το προηγούμενο μάτσο έπαιζε με 10 παίχτες στην Arsenal. Έτσι, οπότε. Έτσι, λοιπόν. Που πήρε τη νίκη. Πάμε τώρα, ξεκινήσαμε τον Ολυμπιακό. Κυρίως λόγω του ότι παίζει σήμερα και είναι το μάτς της ημέρας. Έτσι, θεωρητικά. Τι το δίνουμε το Arsenal. Ορίστε. Το Arsenal τι το δίνουμε. Το δώσουμε. Το δεν έχει και αυτό καμία αξία. Δηλαδή και ο Άσος εκεί πέρα από ό,τι βλέπω είναι στο 1,18. Και αυτό στο 1,18 πολύ, και το over πάλι στο 1,35. Το... Ο Άσος από ημίχρονο ίσως. Ο Άσος από ημίχρονο ίσως θα ήταν μια συμπαθητικό, καλή... ήταν και νομίζω μικρό. Νομίζω στο 1,55. Το 1,55 και στο 1,50. Θα ήταν μια καλή επιλογή ο Άσος από ημίχρονο. Με τη λογική βέβαια πάντα ότι η Arsenal θα μπει δυνατά. Θα θέλει να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το match, να πάει πιο χαλαρή όπως είπες και εσύ στον υπόλοιπο αγώνα. Έχει τις δυνατότητες, έχει την ομάδα, παρά τις απουσίες πολλές. Βέβαια, οι απουσίες είναι πολλές και σημαντικές για Premier League. Νομίζω με αντίπαλο ομάδα του επίπεδου της Dynamo Zagreb είναι μεν σημαντικές, αλλά υπάρχουν και άλλοι από πίσω που μπορούν αντίστοιχα να προκαλέσουν τους κινδύνους παρόμοιους και ίδιους με αυτούς που θα ήταν αν αγωνίζονταν. Πάμε τώρα στον πέμπτο όμιλο, ξεκινάμε από την αρχή. Μπάτε Μπορίσοβ Λεβερκούζεν. Μην πα στη Λευκορωσία. Αυτό είναι στην Λευκορωσία. Έτσι, 4 νίκες η Μπάτε, μία ήττα στα φετινά ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Εντάξει, μαζί είναι με τα προγραμματικά. Έτσι. Με την Ντάνταλ, με την Ντάνταλ και τα λοιπά. Ναι. Αντίθετα, η Λεβερκούζεν βγάζει πολλές μέχρι στιγμής αδυναμίες στα εκτός έδρας παιχνίδια στα ευρωπαϊκά. Έχει δώσει 3 μέχρι στιγμής, σε όλα ιτήθηκε και έχει σκοράρει μόλις μια φορά. Έχει ήττα στα προγραμματικά
από τη Λάτσιο, αν δεν κάνω λάθος, με 1-0. Mm-hmm. Και μετά Μπαρτσελόνα. Και δύο ήττες τώρα από Μπαρτσελόνα, ναι, και άλλη είναι. Και Ρώμα. Και Ρώμα, ναι. Και δύο ήττες από Μπαρτσελόνα και Ρώμα. 3-2 με τη Ρώμα και 2-1 με την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, βέβαια το πάλεψε και στα δύο μάτς. Είδαμε σκορά, θυμάσαι και το 4-4 το. Μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλο παιχνίδι. Έτσι είναι επιθετική ομάδα. Λοιπόν... Και πιστεύω ότι όμως μπορεί τώρα. Πιστεύω κοντά στην Μπάτ, εντάξει δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο η Λευκορώση. Πιστεύω ότι ήρθε εδώ να κάνει ένα διπλό. Αν και τώρα περίπου στο 1,70 που προσφέρεται πέφτει κιόλας από την διπλή απόδοση. Ναι. Mm. Πέφτει, έχει πέσει στο 1,60 από 1,70 που άνοιξε. Δεν ξέρω κατά πόσο αξίζει να το χτυπήσει κανείς. Αν και θεωρώ ότι εύκολα ή δύσκολα θα το καταφέρει. Θα το καταφέρει για να έχει και τις ελπίδες, έχει ακόμα ελπίδες να περάσει ως δεύτερη. Έτσι. Τι ελπίδες έχει, αρκετές. Είναι με τη Ρώμα. 4 βαθμούς, ναι, θα παίξει με τη Ρώμα. 5 βαθμούς η Ρώμα, 4 η Λεβερκούζεν, 3 η Μπάτε. Με τη νίκη που έκανε. Το άλλο ματσάκι. Μπαρσελόνα-Ρώμα. Μπαρσελόνα-Ρώμα, ναι, από τα πιο Φορτσάτη η Μπαρσελόνα μετά το μεγάλο διπλό στο Σαντιάκο Μπερναμπέου την περασμένη αγωνιστική τη Πριμέρα Διβιζιόν, 0-4. Μόνο νίκες εντός στο Champions League φέτος, φυσιολογικό. Εντάξει, δεν περιμένεις, μιλάμε για τη Ρώμα πάντα. Ναι, όχι για την Μπαρσελόνα. Μπράβο. Τρεις νίκες, μια ισοπαλία είναι μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα που έχει πάρει, που έχει δώσει. Σίγουρα, ναι. Δηλαδή είμαστε πάλι σε αυτό το group. Μια ισοπαλία θέλει η Μπαρσελόνα, έτσι. Μια ισοπαλία και για να είναι πρώτη μαθηματικά. Mm-hmm. Οπότε mm-hmm. πιστεύω... αυτό. Ναι. Απέναντι θα βρει την Ρώμα τώρα, που η οποία έχει, είναι ευάλωτη από ό,τι έχει φανεί τα τελευταία παιχνίδια. Ευάλωτη στην άμυνα, δηλαδή μόλις στα 2 από τα 17 επίσημα παιχνίδια της έχει καταφέρει να κάνει στο 0 πίσω. Έτσι. Εκτός έδρας του Champions League δεν έχει νίκη. Δεν έχει μία σοπαλία και μία ήττα. Εντάξει, okay. Και μην ξεχνάμε και... το κυριότερο. Μπράβο, για πες. Χωρίς Ζερβίνιο και Σαλάχ. Πρώτος και δεύτερος σκόρερ. Πρώτος και δεύτερος σκόρερ, δηλαδή βλέπει, καταλαβαίνεις εκεί ότι εκτός της αμυντικής, του αμυντικού προβλήματος που ούτως ή άλλως παρουσιάζει τα τελευταία της παιχνίδια, τα τελευταία 17 παιχνίδια μόνο στα 2 είπαμε. Έτσι. Μπορεί να σκοράρει το Ρωσίδης παρ' όλα αυτά. Γιατί μπορεί να παίξει να το βάλει βασικό. Ο Μανολάς θα είναι σίγουρα βασικός. Τι έλεγες, όπως έχει και ναι. Σαλάχ, είπαμε ότι Ντερόσι είναι αμφίβολος και θα περάσει. Εντάξει, λογικά όμως ο Ντερόσι δεν θα παίξει. Φαντάζομαι ότι ό,τι είπαμε είναι εκ νέου εκτός. Και ό,τι είχαμε πει στον προηγούμενο όμιλο του Ολυμπιακού, το ίδιο ισχύει και για αυτό το ματς. Στο 1-25 άσος, χαμηλός, δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθείς. Αυτό θα μπορούσε να το over στο 1.35. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα κόμπο, ας πούμε, ένα άσο και goal-goal, που μπορούσε. Είναι πολύ πιθανό. Εντάξει, το over δεν το συζητώ, θεωρώ ότι θα έρθει το over, εύκολα ή δύσκολα, είτε το κάνει μόνο της Μπαρσελόνα είτε με τη βοήθεια της Ρώμα. Αυτό με το κάνει μόνο της Ρώμα, το goal-goal δηλαδή. Πιστεύω ότι ναι, μπορεί να το... Βέβαια, μου πεις, απ' την άλλη, Σαλάχ και Ζερβίνιο, αλλά και πάλι υπάρχουν λύσεις. Εντάξει, υπάρχουν λύσεις, λογικά η Ρώμα θα έχει... Θα έχει μπροστά το Τζέκο Φλορέντσι, οπότε κάποιος από αυτούς. Θα την κάνουν τη δουλειά, ας ελπίσουμε. Ναι. Λοιπόν. Και η ΤΑ που ήταν παίκτης της Μπαρσελόνα. Παίκτης της Μπαρσελόνα, την ξέρει πολύ καλά. Ξέρει πολύ καλά. Αυτή δεν θέλουν να το θυμούνται μάλλον. Ναι, το πιθανότερο. Λοιπόν, 7ος όμιλος, Πόρτο, Δυναμό, Κιέβου. Πόρτο, Δυναμό, Κιέβου, τι βλέπεις εκεί. Καταρχήν να πούμε τα βασικά. Έτσι. Με μια ισοπαλία η Πόρτο εξασφαλίζει την πρόκριση. Περνάει στην επόμενη φάση. Είναι τρένο μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας και σε όλες τα παιχνίδια τα επίσημα που έχει δώσει. Έτσι, δεν έχει καμία ήττα στα 15 επίσημα. Στα 15 επίσημα που έχει δώσει μέχρι στιγμή σε όλες τις οργανώσεις. 11 νίκες και 4 ισοπαλίες είναι ο απολογισμός. Μάλιστα. Τα 3 στα 4 στο Champions League έχουν φανερώσει το αμφίσκορο. 10 βαθμούς η Πόρτο, 7 βαθμούς η Chelsea. Εκεί θα γίνει μάχη μεγάλη. Εκεί θα γίνει μάχη μεγάλη, αν και πιστεύω ότι η Πόρτο θα το καθαρίσει σήμερα. Έχω μια μικρή επιφύλαξη κατά πόσο, γιατί σε καλή κατάσταση είναι κανή, ομάδα που είναι... δηλαδή δεν είναι αμελητέα βασόντα. Σε καμία, ναι, καμία περίπτωση. Δηλαδή, συμφωνώ κι εγώ. Η Δυναμό Κιέβου, θυμάμαι, στο περασμένο μάτς μέσα στο Stamford Bridge, εντάξει, το πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε, ήταν ανύπαρκτη εντελώς. Η Chelsea έκανε το παιχνίδι της, πάμε τώρα, μια χαρά. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως, που ανέβηκε και ζήτησε, έφταξε το αποτέλεσμα, προκάλεσε πολλά προβλήματα. Ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι ήταν κατά τύχη το ότι η Chelsea κέρδισε το match. Δηλαδή το πιο δίκαιο αποτέλεσμα για μένα θα ήταν η ισοπαλία. Θα ήταν η ισοπαλία. Στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά οι Ουκρανοί ήταν φωτιά. Οι Ουκρανοί που προέρχονται 5 νίκες και μία ήττα έχουν στα τελευταία 6 σε όλες τις διοργανώσεις. Για πες το εντυπωσιακό. No goal. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Το no goal έχει επιβεβαιωθεί στα 12 από τα 13 τελευταία παιχνίδια της. Μάλιστα.
Οπότε εντάξει, τώρα, τα περισσότερα είναι στο πρωτάθλημα που δεν έχει και τόσο πολύ. Απουσίες δεν έχει πολλές. Τον αμυντικό Βίντα μόνο έχει και το μέσο Μωρόζιουκ. Η υπόλοιπη είναι ετοιμοπόλεμη. Οπότε λογικά δεν θα έχει κάποιο. Δεν θα κάνει και αλλαγές, φαντάζομαι. Δεν υπάρχει λόγος άλλωστε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε, ο Άσος είναι στο 1,80. Ο Άσος είναι 1,80, ναι, ναι. Ισοπαλία στο 3,40 και το διπλό της Δυναμό στο 4,55. Δεν θέλω, εγώ δεν θα μπλεκά με τον Άσο. Γιατί είναι, δεν είναι υψηλό περίπτωση. Είναι σε καλό επίπεδο. Σε καλό επίπεδο. Ναι. Αλλά γενικότερα δεν είμαι της άποψης δηλαδή, να μπει στο τρυπάκι να επιλέξει ένα σημείο για μια ομάδα που βολεύεται με κάποιο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια ομάδα που έχει δείξει επιθετικά ότι είναι πολύ δυνατή και καίγεται για το διπλό. Εντάξει, συμφωνώ, ναι, 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 είναι αυτό, είναι και ίδια το διπλό και η άλλη και η μισοπαλία εξασφαλίζει αυτό που θέλει, δεν ζητούμε. Δηλαδή, η λογική λέει πόρτα με λεγαλόγια. Αλλά και πάλι όταν έχει μια ομάδα που είναι τρένο, ναι. Τώρα δεν ξέρω, η λογική είναι πολύ ψηλό σου, άσου, εγώ θα την απέφευγα. Αλλά οι συνθήκες νομίζω είναι κόντρα, δηλαδή. Θα προτιμήσω δηλαδή από τη στιγμή που είναι ομάδες που ούτως ή άλλως θα ψάξουν τον γκολ, είναι επιθετικές ομάδες. Και η Δυναμό αναμφίβολα θα το ψάξει τον γκολ για να. Ναι, αυτό χρειάζεται. Και για το αποτέλεσμα, δεν είναι. Οπότε να πιστεύει. Ένα γκολ γκολ. Το Αμφίτερμαν πιστεύει. Ένα 90 περίπου είναι μια χαρά. Γύρω στο 1,90 είναι πολύ καλή απόδοση, καλύτερη από τον Άσο του 1,80. Και πιο εύκολο να επιβεβαιωθεί πιστεύω. Και ακόμη πιο εύκολο να επιβεβαιωθεί. Παράδοξο ακούγεται. Σήμερα με τη Μακάβη. Καλά, εντάξει, άμα δεν κάνει νίκη η Τσέλσι με τη Μακάβη. Τότε δεν θα κάνει ποτέ. Ας πάρω και το βιογραφικό για να γίνω προπονητής της Τσέλσι και τα λοιπά. Καλά, μην το βλέπεις έτσι. Γιατί τώρα μπορείς να στείλεις, δεν είναι. Ναι. Μουρίνιο Χου. Ειδικά πιστεύεις στη Λίβερπουλ. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Και τελικά καταλήξαν στο. Λοιπόν, για πάμε Μακάβη Τσέλσι. Για να δούμε. Μακάβη. Ας πάμε από τη Μακάβη. Του τουρνουά. Η χειρότερη ομάδα χωρίς πόντο. Ένα γκολ ενεργητικό. Έχει δεχτεί 11. Ναι. Δεν περιμένεις τίποτα από τη Μακάβη. Δεν θεωρείς ότι είναι. Δεν μπορεί να αποδειχθεί η Μακάβη και μόνο που αγωνίζεται στο Champions League στο Μίλτο, πιστεύω ότι είναι επιτυχία για εκείνη. Οπότε. Δηλαδή και κόντρα στην Τζέλσι δεν νομίζω. Δεν νομίζω καν να μπει στη διαδικασία. Έχει χάσει ήδη νομίζω. Καλά, ποτέ μιλες ποτέ με αυτή τη Τζέλσι τώρα, βέβαια. Εντάξει. Κοίτα, άμα δεν καταφέρει να νικήσουν και αυτή τη Μακάβη. Εντάξει, τι να πω. Ναι. Από εκεί πέρα. Εντάξει, και η Μακάβη λοιπόν προέρχεται από νίκη. Στο πρωτάθλημά της με την τοπική ΧΑΠΟΕΛ με 3-0. Mm-hmm. Εντάξει, και πάλι δεν είναι αντιπροσωπευτικό το δείγμα όμως του πρωταθλήματος του Ισραήλ σε σχέση με το Champions League προφανώς. Θα παλέψουν κι αυτοί. Η Τσέλσι από τη μεριά της. Η Τσέλσι. Συνεχίζει να μην παίρνει τόσο τα αποτελέσματα που θέλει. Δηλαδή έχει μόλις 2 νίκες στα τελευταία 7 επίσημα παιχνίδια της με την Δυναμό την προηγούμενη αγωνιστική στο Champions League και τώρα τελευταία με την Όριτς με 1-0. Σήμερα υπάρχουν σκέψεις από τον Μουρίνιο να κάνει ρωτήσεις γιατί την Κυριακή έχουμε το ντέρμπι με την Τότεναμ. Ντέρμπι Λονδίνου με Τότεναμ. Που εκεί, οπότε, κι αν είναι επιτακτική η ανάγκη για την νίκη, έτσι, να ανέβει λίγο παραπάνω. Σίγουρα, να. Ναι. Παίζουν πολλά σε αυτή. Εντάξει, θέλει νίκη, είπαμε και από όλη τη Δυναμό για να καθαρίσει τη λόγωση η Τσέλσι. Από τις πιθανές ενδεκάδες. Το rotation, βλέπω, ναι. Θα είναι σίγουρα rotation όπως είπαμε. Ο Loftus-Cheek νομίζω ότι διεκδικεί θέση στη μεσαία γραμμή. Ένας νεαρός, καλός παίκτης. Ναι, καλό, που έχει πάρει ευκαιρίες από το Μουρίνιο και αν δεν κάνω λάθος, είχε παίξει και βασικός και στον περασμένο μάτσο του Stamford Bridge με την Μακάμπι. Κατά 99%. Τώρα θα σε γελάσω ότι δεν θα σου πω την αλήθεια. Ο Kennedy μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής. Δεν θα αλλάξει. Δεν γίνεται. Καλά, δεν θα αλλάξει. Θα παίξει ο Κώστα μπροστά, Ζαρ. Τα κλασικά Τέρι και Χιλ. Ο Βίλιαν πολύ πιθανό να είναι αυτό που. Ναι. Ουσιαστικά ο άνθρωπος που έχει ξελασπώσει το Μουρίνιο. Εξαιρετικός παίκτης, το θέλω σε όλες μου τις ομάδες, το μάνατζερ. Σε όλες τις ομάδες, το μάνατζερ. Ναι, ναι, σε όλες. Μάλιστα. Σε όλες όμως. Μάλιστα. Αυτό είναι για τον Κασάμ. Λοιπόν. Λοιπόν. Και κλείνουμε. Στο 1.40 είναι το διπλό της Τσέλσι. Στο 1.40 είναι το διπλό της Τσέλσι, ναι. Εντάξει, για στήριγμα πιστεύω είναι. Ναι, μπορεί να φαίνεται καμία ναι, για στήριγμα, αλλά ναι. Καλή σφήνα, ας πούμε. Τώρα τι άλλο να πάρεις. Το άντερ είναι στο 1.95, το over στο 1.80. Πάει για over, δεν ξέρω, δύσκολο μου φαίνεται για over. Για over, δύσκολο. Νομίζω. Θα προτιμούσα το under. Το under, είναι καλύτερα γιατί είναι. Θα προτιμούσα το under. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι η Τσέλσι θα μπει, θα κάνει ένα-δύο μάτ, θα βάλει ένα, θα κάνει ένα-δύο γκολ. Στην αρχή, ναι. Και τελειώσει. Εκτός βέβαια, άμα τη κάτσει. Θα κάνει ναι. Και σου λέει. Εκτός άμα τη κάτσει το μάτσα από την αρχή και βάλει ένα-δύο γκολ στο μέχρι το 30 και μετά γίνει πανηγύρι. Τώρα εντάξει. Καλά. Αυτά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Λοιπόν, πού πάμε τώρα. Όμιλο, Λιόν Γκάνδη. Λιόν Γκάνδη. Μάλιστα, Λιόν. Λιόν. Απογοήτευση. Μεγάλη απογοήτευση. Μεγάλη απογοήτευση, Λιόν. Μεγάλη απογοήτευση Λιόν και μεγάλη έκπληξη Γκάνδη. Δεν την περιμένα τόσο πολύ.
Βασικά αυτοί περίμεναν να είναι τόσο ψηλά. Εντάξει, στην Πρεμιέρα, στην παρθενική τη εμφάνιση στου ομίλου τη Champions League θα πάνε εξαιρετικά. Έτσι, έχουν κάνει μια νίκη. Η Γάντι, οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Είναι στην τρίτη θέση. Είναι στην τρίτη θέση, διεκδικούν. Europa League. Europa League. Που λογικά... Δεν νομίζω να κάνει καμιά σφίνα τώρα στη διάδα. Αλλά... Καλά, πολύ δύσκολο, εντάξει, δεν πιστεύω τίποτα. 12 βαθμού έχει Ζενίτ, 6 Βαλένθια, 4 Γάντι. Ένα Λιόν, θεωρητικά έχουν ελπίδε. Και για τη δεύτερη θέση, αλλά εντάξει, είναι εξαιρετικά δύσκολο να σου ναι, σε πρώτη φάση τώρα κοιτάνε περισσότερο το να καταφέρουν να περάσουν τη Γάντι να βγουν στο Europa League. Δεν νομίζω. Ακριβώς, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, βήμα-βήμα θα το πάνε. Λοιπόν, ας το πάρουμε από τη Λιόν. Αρχικά να πούμε ότι το σημερινό είναι το τελευταίο ευρωπαϊκό μάτς της Λιόν στο Ζερλάν, αφού από τον Ιανουάριο θα μετακομίσει στο νέο της γήπεδο. Μάλιστα. Ό,τι έτσι. Είδατε από το Ζερλάν, είδατε λοιπόν στην Ευρώπη, δεν έχει πάρει. Λοιπόν, έχει μόλις ένα βαθμό, 3,5 ισοπαλία με τη Γάντι, ενώ προέρχεται και από ήττα στο πρωτάθλημα από την Νις με 3-0. Σε κακή κατάσταση δηλαδή. Ναι. Η οποία Λιόν παλεύει, κάνει ευκαιρίες, αλλά μπλοκάρει κάπου. Άμα δεχτεί πρώτη γκολ, νομίζω ότι μετά τελειώνει τα πάντα. Αυτός ο Λακαζέτ τι κάνει. Αυτός ο Λακαζέτ δεν ξέρω τι κάνει. Δεν τον, μάλιστα, αυτός μόλις ένα πόντος λοιπόν. Έχει και απουσίες στο κέντρο της άμυνας, οπότε είναι ακόμα ένα στοιχείο που θα παίξει το δικό της ρόλο. Λοιπόν, ο Ομτιτή είναι. Απόν, ο Γκοναλόν τιμωρημένο, τραυματίας ο δεξιός αμυντικός Ζαλέ. Οπότε λογικά η πιθανή αμυντική τετράδα θα είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά με τους Ράφαελ, Γιαγκαμπίβουα, Μουρέλ και Μπεντιμό. Τώρα ποιος το ξέρει αυτός θα μου πεις. Εντάξει. Λιονέ. Λοιπόν, η Γκάνβι νίκησε ένα 0 την Πρέβερ, μια γνωστή και τη Βαλένθια. Έτσι έδειξε ότι είναι δυνατή, μπορεί να. Εξαιρετική, το είδα εγώ το μάτσο. Ήταν... Ναι. Εντάξει, βέβαια και η Βαλένθια. Από ελθέτω, από αυτό, έκανε ευκαιρίες, αλλά να μου πει Βαλένθια, είναι λογικό να κάνει ευκαιρίες στη Γάνβι. Μάλιστα. Έχασε λοιπόν, νίκησε λοιπόν η Βαλένθια ή η Γάνβι 1-0. Αυτή είναι η παραθυνική παρουσία στου ομίλου, όπω είπε και εσύ. Δηλαδή, ουσιαστικά και μόνο που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, σε αυτό το σημείο, δύο αγωνιστικέ πριν τελειώσει η φάση των ομίλων, στην τρίτη θέση, στο συν 3 από την τελευταία Λιόν. Νομίζω είναι επιτυχία. Δηλαδή και να... Είναι μεγάλη επιτυχία. Και δύο σερί ήττες να κάνει και να αποκλειστεί εν τέλει κτλ. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο. Δηλαδή, όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, διεκδικεί ό,τι περισσότερο μπορεί. Σίγουρα, σίγουρα. Και πόσο μάλλον τώρα που θα έχει στη διάθεση τον πρώτο σκόρ του Ντεπού Άντερ που έλειψε από το προηγούμενο μάτς του πρωταθλήματος. Και ο Χαφ νομίζω. Και το, ναι, και το μέσο του Μιλίσεβιτς. Οπότε. Τι το κάνουμε αυτό, πώς το βλέπουμε. Αυτό το κάνουμε, δεν ξέρω. Να σου πω, εγώ θα απέφευγα τον Άσο τη Λιόν στο 1,75. Θα μου πεις Λιόν και αυτή και θα πήγαινα προς το Χ2. Έτσι για μια μίνι έκπληξη. Ιδάλλως εναλλακτικά ένα γκολ-γκολ. Ένα γκολ-γκολ. Θεωρείς ότι θα σκοράρουν και οι δύο Βέλγοι. Θα μπορούσε να έρθει ένα γκολ-γκολ πιστεύω. Το γκολ-γκολ πόσο δίνει, το έχουμε τσεκάρει αυτό. Όχι, όχι. Το γκολ-γκολ δεν το έχουμε τσεκάρει. Αλλά θα το τσεκάρουμε τώρα αμέσως. Μάλιστα. Άμα με αφήσει το λάπτοπ μου. Θα σε αφήσει, θα σε αφήσει. Έχω και εγώ εδώ. Έχεις και εσύ εδώ. Το γαλλίδι εδώ πέρα. Λοιπόν, το goal-goal. Μπήκαμε. Μπήκαμε. Το goal-goal στο Λιόν Γάνδη είμαστε στο 1,75 κι αυτό, όπως ο Άσος. Όπως ο Άσος, Όπως ο Άσος, ναι. Θα προτιμούσα πάντα στον goal-goal από τον Άσο. Να σου πω την αλήθεια, μετά να διαλέξω μέσα στα δύο. Ναι, δεν είναι να την εμπιστευτείς η Λιόν πλέον. Ναι. Προτιμάς κάτι εναλλακτικό περισσότερο παρά να παίξει ξέρω στο σημείο τη Λιόν. Λοιπόν, τελευταίο μάτς. Τελευταίο μάτς. Ζενίτ Βαλένθια. Άλλοι αυτοί οι Ρώσοι. Εντάξει, αυτοί είναι. Έχουν. Μόνο νίκες στον ομίλο, έτσι. Τέσσερις η καλύτερη νίκες. Παρουσία τους είναι μέχρι στιγμής στο Champions League. Μέχρι στιγμής. Και από τα τέσσερα μάτς, στα τρία επιβεβαίωσαν το κόμπο goal-goal και over. Το οποίο πλέον και δέχονται εξαιρετικά. Και σκοράρουν. Συνήθως το over επιβεβαιώνεται από τη μεριά τους, έτσι. Δηλαδή. Ναι. Έχει μόλις μία ήττα στα τελευταία 15 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Υγιείς οι σημαντικότεροι ποδοσφαιριστές της. Εντάξει, τιμωρημένος είναι μόνο ο Ανίοκοφ ο αμυντικός. Ναι, ναι, ναι. Και ο Χαβ Γκαρθία ο μέσος. Από εκεί και πέρα δεν έχει κάποια άλλα προβλήματα. Μάλιστα. Ένα πόντο χρειάζεται ακόμα η Ζενίτ, έτσι. Για να. Για να. Εξασφαλίσει την πρωτιά, ναι. Ναι, η πρόκριση έχει τελειώσει. Λογικά θα τον πάρει τον ένα βαθμό αυτό πιστεύω. Εντάξει, και η Βαλένθια έχει και αυτή πολλές απουσίες, οπότε. Η Βαλένθια, θα το καταφέρει η Βαλένθια, εύκολα ή δύσκολα. Έχει δύο νίκες, δύο σοπαλίες στο Champions League μέχρι στιγμής. Έχει πολλά σκαμπανεβάσματα γενικότερα στην αποδοσή της. Δεν είναι ομάδα που ούτε σερί έχει καταφέρει να χτίσει ούτε τίποτα. Δηλαδή, φαντάσου ότι στα τελευταία πέντε μάτς έχει δύο νίκες, μία ισοπαλία, δύο ήττες. Εκεί που πάει να ανέβει λίγο, πάντα κάτι γίνεται και επιστρέφει στα αρνητικά αποτελέσματα. Γκελάρει, χάνει βαθμούς, ξανανικά.
είναι γενικότερα ομάδα σαν σέρβερ, δεν μπορεί να την. Δεν μπορεί να την εμπιστευτεί, ναι. Ούτε να την ψυχολογήσει, δεν μπορεί. Ούτε να την ψυχολογήσει. Κάνει το καλύτερο και το χειρότερο. Έτσι, μπράβο. Και εκτό των άλλων έχει και πολλά αγωνιστικά προβλήματα σήμερα, αφού του λείπουν 4 σίγουρα βασικοί τη περιοχή. Ναι, ο βασικό στόπερ ο Μουστάφη. Μπράβο. Ο δεξιό μπάκο Μπαραγάν. Και ο μεσοπιθετικό ο Παύλο Πιάτη. Έχει ούτω ή άλλω και κάποιου άλλου απόντε. Εντάξει, είναι και ο Νεγρέδο, ο οποίο έκανε ενθύμηση στι κολεκοδίτε, αλλά ούτω ή άλλω δεν τον υπολογίζει. Να έχει τον Νεγρέδο και να μην τον υπολογίζει. Ο Νούνο, ο οποίο Νούνο, από ό,τι φαίνεται, δεν τα πάει και καλά. Είναι στην πόρτα τη εξόδου. Θα δείξει βέβαια. Αυτό εξαρτάται από τα αποτελέσματα τη Βαλένθια. Από εκεί και πέρα, ποιο άλλο είναι. Ο Μπακαλί είναι ο επιθετικό. Ο Φεγγουλή παίζει. Ο Φεγγουλή παίζει, ναι. Ο Φεγγουλή παίζει. Εξαιρετικό παίκτη παιχταρά. Εντάξει, λογικά ναι, μπροστά είναι Φεγγουλή, Αλκάθερ μπροστά στα φόρ και ο Μίνα αριστερά. Ωραία, μάλιστα. Και στην άμυνα, ο Γκαγιά αριστερά, Βέζο και Σάντο στα στόπρι, Κανσέλο δεξιά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε ένα με ισοπαλία. Η Λιζενίτ εξασφαλίζει την πρωτιά στον όμιλο. Την πρωτιά στον όμιλο, έτσι ακριβώς. Η Βαλένθια θέλει νίκη. Τώρα μην ψάχνει ακριβώς το. Ναι, είναι πολύ, γιατί είναι πολύ ανοιχτό ο όμιλο. Ουσιαστικά όμω με διπλό η Βαλένθια. Τελειώνει και αυτή την πρόκριση, μαθαίνουμε δηλαδή ουσιαστικά τους δύο ναι, χώρους. Ναι, άμα θα καταφέρει και κάνει διπλό στη Ρωσία, εντάξει, τι να πω. Ναι, θεωρητικά είναι θα και το μάτς που νωρίς αυτό 7 η ώρα, οπότε. 2-15 ο Άσος και μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Ο Άσος, πιστεύεις ότι θα το χτυπήσει. Πιστεύω ότι θα το χτυπήσει, θέλει τώρα την πρωτιά έτσι για λόγους πρεστίζ, είναι και ομάδα που μέχρι στιγμής, μέχρι πρότινος. Λοιπόν, ξέρεις τι. Έβγαινε δευτερό τέτοια, ναι. Δευτερότερη. Αν δεν είχε τόσο αποσύσει η Βαλένθια, δεν θα το επέλεγα, αλλά τώρα όμως λόγω τη κατάσταση ναι, πιστεύω ότι. Τηρουμένο πάντα όλο το αναγκαίο. Ναι, τηρουμένο το αναγκαίο. Το 2-15 είναι εξαιρετικό. Βέβαια, δηλαδή έχει και πολλέ αποσύσει η Βαλένθια. Ναι, μεν το θέλει το μάτσο, κυνηγάει, χρειάζεται του βαθμού, δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα τίποτα. Αλλά έχει πολλέ αποσύσει. Είναι ομάδα που, δεν τις, που στην κακή τη μέρα την παίρνει από κάτω και τελειώνει, εκεί σταματάει. Στην καλή τη μέρα μπορεί να σου κάνει να σου πάρει το αποτέλεσμα. Αλλά. Βλέπω τους, οι Ρώσοι είναι πραγματικά σταμάτητοι, δηλαδή δεν βλέπω να τους καθαρίζουν, άνετα δεν θα πω, άνετα δεν μπορεί να είναι. Άνετα εντάξει, σίγουρα άνετα δεν είναι, ναι. Εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει το μάτς, θα πάρει και την πρωτιά η Ζενίτ και τελείωσε, δηλαδή θα πάει τελευταία αγωνιστική, αυτή την εντύπωση έχω, τελευταία αγωνιστική, εντελώς αδιάφορη. Λοιπόν, οπότε τι κρατάμε. Τι κρατάμε. Από μένα, εγώ κρατάω σίγουρα το goal-goal της Πόρτο. Το goal-goal της Πόρτο, εγώ δηλαδή κρατάω σίγουρα. Το over 10,5 κόρνερ του Ολυμπιακού. Ωραία, μάλιστα. Σίγουρα. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, Τετάρτη. Τελειώσαμε σήμερα. Αυτά ήταν. Ναι, πάμε για την Τετάρτη τώρα, λοιπόν. Λοιπόν, Τετάρτη, τα υπόλοιπα 8 μάτς του Champions League, που λογικά θα μας φέρουν και κάποιες προκρίσεις. Αστάνα Μπενφίκα έχουμε, Τσεσεκά Μόσχας Βόλφσμπουργκ. Μάλμε Παρισερμέν, Σαχτάρ Ρεάλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Αϊντχόφεν, Ατλέτικο Μαδρίτης Γαλατασαράι, Ιουβέντους Μάντσεστερ Σίτι και Γκλάντμπαχ Σεβίλη. Φυσικά το μάτς που μαθαίνει τα βλέμματα είναι το Ιουβέντους Μάντσεστερ Σίτι, έτσι. Μεγάλο μάτς. Ματσάρα, μεγάλο μάτς. Η Ιουβέντους να. Γιατί κάνει το κάτι. Γιατί φίλε δεν μ' αρέσει Μάντσεστερ Σίτι, πιο βαρύ το που κάνω σε φορά εγώ από το Μάντσεστερ Σίτι. Έτσι. Προφανώς. Μάλιστα. Λοιπόν. Και το απαντήσαμε για την Κυριακή η μεγάλη Λίβερπουλ. Καλά, εντάξει, αυτό ήταν. Το Σάββατο μάλλον. Αυτό ήταν πραγματικά το πιο εύκολο, φυσικά. Ήταν πραγματικά το πιο εύκολο διπλό της Λίβερπουλ σε έδρα με πιστεύω ότι άμα ήταν λίγο τυχερή ακόμα θα έχω ένα έξτρα από το κανονικά. Από το ημίχρονο βασικά ήταν. Έχει χάσει ο Φερμίνο το άχτη. Το μάτς, ναι, καλά Φερμίνο. Έχει χάσει ο Φερμίνο το άχτη, εντάξει, δεν μου αρέσει το Φερμίνο. Τον ήθελε όμως ο δικός σου, τέλος πάντων. Ποιο? Τον ήθελε ο δικός σου, λέω. Και στην Ντόρτμουντ να είναι, ο Κλοπ τον προσπάθησε να τον πάρει. Λοιπόν. Λοιπόν. United Eindhoven και αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, η βαθμολογία εδώ πέρα είναι 9 βαθμούς. Στο City είσαι τώρα. Στο City είμαι τώρα. Mm-hmm. Πού είμαι, στο City είμαι, ναι, στο City είμαι. 9 βαθμούς η City, 8 βαθμούς η Juventus, 3 η Σεβίλη και 2 η Gladbach. Mm-hmm. Πιστεύω ότι. Τη Juventus τη βλέπεις. Τη Juventus τη βλέπω και αυτή δεν είναι σε πολύ. Εντάξει, πήρε το τερμπάκι. Πήρε το τερμπάκι, ναι, σίγουρα θα πάει με καλή ψυχολογία, αλλά πιστεύω ότι μέσα στην αίθουσα μπορεί να την πάρει την City. Εντάξει, μιλάμε για την Juventus, όποια κατάσταση και να είναι. Ναι. Άμα και σε απόδοση μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε. Mm-hmm. Πιστεύω θα περάσει πρώτη τώρα η Juventus. Μάλιστα. Θα έχει την κορυφή. Λοιπόν, εγώ θα κρατούσα τον άσο της Juventus από. Σκληρό, πόσο πάει αυτό. Ο άσο της Juventus είναι στο 2-20. Στο 2-20. Ναι. Μια χαρά. Θα κρατήσω τον άσο της Juventus λοιπόν. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει ο άσος
της United. United. Έχασε το πρώτο μάτς στην Ολλανδία, θυμίζουμε, έτσι, από την Eindhoven. Αλλά τελευταία η United μπορεί να μην τρελαίνει με τις εμφανίσεις της, να μην πιάνει τρομερή απόδοση. Αλλά πλέον έχει μπει σε ένα καλούπι που κουτσά στραβά το αποτέλεσμα θα το πάρει. Είτε με τύχη, είτε με επιμονή. Θα το πάρει στο τέλος. Αυτό είναι το. Δηλαδή μου βγάζει μια σταθερότητα τελευταία United. Ο άσος της United, από ό,τι βλέπω, στο 1.47 είναι χαμηλός. Στο 1.47 είναι χαμηλός. Από ημίχρονο θα μπορούσε να γίνει κάτι. Από ημίχρονο, ε. Που λογικά θα προσφέρεται γύρω στο 1.80-1.90 εκεί πέρα. Mm-hmm. Θα κυμαίνονται οι αποδόσεις. Όχι, στο είναι ακόμα ψηλότερο. Ακόμα ψηλότερο είναι. Ναι. Στο 2.17. Στο 2.17. Α, τότε είναι εξαιρετικό. Άμα είναι πάνω από 2 η απόδοση, πιστεύω ότι αξίζει. Mm-hmm. Να ρισκάρει κανείς τον άσο από ημίχρονο της. Μάντσεστερ, η οποία έχει 7 βαθμούς, 6 η Eindhoven, 6 η Wolfsburg και 4 η CSKA. Θέλει νίκη, δηλαδή. Θέλει νίκη, ναι, σίγουρα θέλει νίκη και πιστεύω ότι θα το καταφέρει. Ναι, τώρα σε αυτή τη συγκαμπή που έχει μπει τώρα η σεζόν, η διοργάνωση κτλ. Είναι τα μάτς που αυτοί που θα πρέπει να τα πάρουν θα τα πάρουν. Και όταν είσαι μεγάλη ομάδα. Συμβαίνει συχνά, έτσι συμβαίνει πάντα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή λοιπόν, έχεις κάνει τις γκέλες σου στην αρχή της χρονιάς, έχεις κάνει. Αλλά όταν τα πράγματα ζορίζουν, θα σου μετρήσει η φανέλα και θα το πάρεις. Εγώ αυτό πιστεύω. Έτσι λοιπόν, λοιπόν από Τετάρτη κρατάμε Άσο Γιουβέντους. Και Άσο United από ημίχρονο. Σκληρό, αλλά καλό. Σκληρό, αλλά καλό. Και την Πέμπτη έχουμε αρκετά ματσάκια. Καλά, την Πέμπτη γίνεται το σώσε. Europa League, γίνεται ένας μικρός χαμός. Θα κρατήσουμε μόνο τα ελληνικά. Πάω Καμπάλα. Ασχοληθούμε. Πάω Καμπάλα. Θεωρώ ότι ο Πάοκ αυτή τη φορά θα τα καταφέρει να κάνει τη νίκη κοντά στην Καμπάλα. Πρέπει να. Θεωρητικά έχει καλύτερη ομάδα, έχει καλύτερο σύνολο, αναμφίβολα πιστεύω. Αυτό είναι το θέμα, ότι ο Πάοκ τελευταία έχει καλύτερη ομάδα, έχει καλύτερο σύνολο. Αλλά τελευταία δεν το αποδεικνύει. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία την Πέμπτη να το αποδείξει. Αυτό. Άμα δεν καταφέρει και να κερδίσει και την Καμπάλα. Τότε ναι. Δηλαδή. Δυσκολότερα. Είναι ευκαιρία αυτό που λες να ανέβει ψυχολογικά, να αρχίσει να παίρνει πάνω του πάλι. Έτσι ακριβώς. Μπράβο. Λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Λογικά ο άσος θα είναι και γύρω στο. 1.33. 1.33 είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Χαμηλή. Εντάξει, αντικατοπτρίζει νομίζω πλήρως την αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων. Μάλλον την ποιότητα, τη διαφορά ποιότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ναι. Και τώρα πάμε στο must win game του Αστέρα Τρίπολης μέσα στην Πράγα. Καλά, εντάξει, must win game. Το θέμα είναι να το καταναμπορεί. Στο 12.30 διπλό. Στο 12.30 διπλό. 1.25 ο άσος Πάρτα Πράγας νομίζω είναι πολύ χαμηλός. 1.25 ο άσος, ναι. Δεν συμφωνώ. Και ειδικά τώρα το τελευταίο που ο Αστέρας έχει ανεβάσει, έχει ανέβει καλά, για τα καλά, παίρνει κατά αποτελέσματα. Δεν ξέρω, εμένα ο Αστέρας με μπερδεύει, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Πολλές φορές, δηλαδή θεωρώ ότι είναι ικανός να πάει στην Πράγα και να πάρει αποτέλεσμα. Φυσικά η λογική λέει ότι θα χάσει, αλλά ποτέ δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Mm-hmm. Τέλος πάντων, θα τον αφήνουμε τον Άσο. Πιστεύω ότι ένα γκολ εδώ πέρα θα ήταν ιδανικό σε αυτό το match. Mm-hmm. Μπορεί να βάλει ένα γκολ Αστέρας. Βγάζει τελικές. Βγάζει τελικές. Σκοράρει. Ναι. Εντάξει, και η Σπάρτα Πράγας είναι καλή ομάδα. Από εκεί και πέρα, την Πέμπτη, άλλο ωραίο match που θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε είναι το Augsburg Bilbao. Mm-hmm. Mm. Το Augsburg Bilbao το κοίταζα και νωρίτερα. Δεν ξέρω, ότι πιστεύω ότι ο Βαλβέρδε θα το κάνει ένα διπλάκι εκεί πέρα, έτσι να λένε. Ναι. Μάλιστα. Λίβερπουλ, εδώ σε τέλος. Όχι, Λίβερπουλ, έχει δίκιο. Για δε. Εσύ τι πιστεύεις. Τώρα έτσι πως είναι. Πόσο δίνει. Για ανέβει, 1,5 δίνει. Δεν είναι πολύ. Αλλά εντάξει, τώρα που ανέβει και τώρα που θέλει οπωσδήποτε να νοικήσει, θα το πάρει το μάτι. Θεωρώ ότι θα κάνει δεύτερο σερί όβερ και θα έρθει ένα 3-0 εύκολο και θα τελειώνει η ιστορία. Παίζει ρόλο ο σημαντικό τη κολλαγή. Θεός ο Κλόπ και τέτοια και μετά πανηγυρισμού. Καλά, ο Κλόπ είναι θεός ούτως ή άλλως. Καλά, εντάξει. Δεν αφήνει με αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε τα υπόλοιπα έτσι συνοπτικά τα ματσάκια. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ρούμπιν Αζάν Σιόν, Κράσνονταρ Ντόρτμουντ, Δυναμό Μίνσκ, Βικτόρια Πλιζέν, Λάτσιο Νίπρο, Ρόζεμπορκ Σε Τετιέν, Λοκομοτίβ Μόσχας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, και αυτό είναι ματσάρα. Ναι. Μπεσίκτα Σκεντερμπέου. Άσο είναι αυτό. Από εδώ μέχρι τη Λεπτιά, την Κωνσταντινούπολη. Βασιλεία Φιωρεντίνα. Μπενενέζε Λεχ Πόζναν, Μονακό Άντερλεχτ. Καραμπακ Τότεναμ. Σάλκε από ελ, αυτό. Σάλκε από ελ, και αυτό σου φαίνεται. Εντάξει, σκληρετάκι από ελ, αλλά. Αλλά μέσα στη Σάλκε δεν νομίζω να μπορέσει να αντισταθεί. Λοιπόν. Άσχετα που έχασε τώρα τελευταία και από τον ντέρμπι αυτή μέσα στην Ελλάδα. Μπράβο, ναι. Μπάγιον. Αλλά έχει, δεν νομίζω. Λοιπόν, Άρθμαρ Παρτιζάν. Άουγκμπουργκ Αθλέτικο Βιλμπάου, Μόλτε Φενέρμπαχτσε, Σέλτικ Άγιαξ, Λίβερπουλ Μπορντό,
Πάο Καμπάλα, Λέγκε Βαρσοβία Μίτιλαντ, Κλαμπ Μπριτζ Νάπολη, Βιγιαρεάλ Ραπιντ Βιέννη, Μπράγκα Λίμπερετ. Και κλείνουμε με το Μαρσέι Χρόνιγκεν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα μάτς του τριημέρου. Κρατήσαμε τα σημεία μας, το over 10,5 κόρνερ του Ολυμπιακού. Έτσι, και το goal-goal της Πόρτο, από Sporto. Τα σημερινά παιχνίδια του Champions League. Από Τετάρτη, διπλό-διπλό η Manchester. Άσο-άσο τη Manchester. Άσο-άσο τη Manchester και... τη Juventus Άσο. Και τη Juventus Άσο, μπράβο, στο 2-20. Και, εδώ, και ένα goal-goal εγώ θα προτιμούσα τον Αστέρα την Πέμπτη. Καλό. Και κλείσαμε. Αυτά είναι. Ένα είναι. Καλό παρολί. Θα ήταν, νομίζω, εξαιρετικό. Έτσι. Με εξαιρετική απόδοση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Αυτά ήταν και σήμερα. Ξανά μαζί την Παρασκευή για την ανάλυση των αγώνων του weekend και διάφορα στατιστικά στοιχεία. Ωραία. Τα ξαναλέμε λοιπόν την Παρασκευή. Ξαναλέμε την Παρασκευή. Ήταν η πρώτη μας εκπομπή. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρέα, καλή συντροφιά, να σας βοηθήσαμε όσο είναι αυτό δυνατό για να καταλήξετε στις τελικές. Φυσικά ο καθένας το καλύτερο θα ήταν να διαβάζει μόνος του. Βέβαια, καλά, προφανώς. Έτσι, απλά να κοιτάζει μόνος του. Μια γενική εικόνα. Μια γενική εικόνα από εκεί πέρα. Βοηθάμε απλά στην, να καταλήξετε σε κάποιο σημείο πιο... Αυτό δεν προτείνουμε... Είναι η άποψή μας καθαρά. Ναι, δεν είναι να κατευθύνεις ακριβώς τον κόσμο, απλά να δώσεις κάποια γενικά στοιχεία και από εκεί πέρα φαντάζεις πράγματι μόνος του. Βέβαια, αυτό είναι το στοιχεία βασικό. Πολλά μπορεί να βρείτε έτσι και στο site του I Love Bet, που έχει τα πάντα μέσα από προαναγγελίες των αγώνων που, έχουν εσύ, που παίζουν σήμερα. Έτσι ακριβώς. Στατιστικά, over-under, goal-goal, μέσους όρους αγώνων, τελευταία μάτς, τα πάντα, οτιδήποτε, απουσίες. Ilovebet.com βρίσκεται οτιδήποτε θέλετε για τα σημερινά. Και τα ξαναλέμε. Μάλιστα, τα ξαναλέμε την Παρασκευή. Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.